Ορμόμενοι από τα γεγονότα της σημερινής επετείου, θα ήθελα να σας βάλω λίγο στην προσωπική και οικογενειακή μου περιπέτεια μέσα από τη δική μου μαρτυρία. Το πρώτο κύμα της εισβολής των Τούρκων ξερίζωσε όλες τις οικογένειες από το σόι της μητέρας μου. 5 οικογένειες ήρθαν να μείνουν στο δικό μας το σπίτι μέχρι να σταματήσει το κακό και μετά να επιστρέψουν πάλι πίσω. Τουλάχιστον αυτό πιστεύαμε αρχικά. Η Λευκωσία να φλέγεται. Πυροβολισμοί ακούγονταν από παντού, τα αεροπλάνα να βομβαρδίζουν με στόχο το στρατόπεδο BMH και το σπίτι μας να βρίσκεται πολύ κοντά στην πράσινη γραμμή της Λευκωσίας. Αγωνία, φόβος και αναστάτωση. Όταν έγινε η πρώτη ανακοχή, έφυγα με το μεγαλύτερο αδερφό μου για το σπίτι του θείου μου που βρισκόταν πιο νότια, στην Άσια, έχοντας στο νου πως εκεί δεν θα υπήρχε κίνδυνος. Όμως στις 14 Αυγούστου ξεκίνησε ευνίδια η δεύτερη εισβολή. Οι Τούρκοι καταλαμβάνουν τα περίχωρα της Λευκωσίας, τον Τράχωνα, το αεροδρόμιο, αλλά δεν προχώρησαν πολύ στην πράσινη γραμμή. Έφτασαν μέχρι το προάβλιο του σχολείου μου. Εμείς στην Άσια προσπαθούσαμε να ενημερωθούμε από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο για τις θέσεις των Τούρκων, όταν ξαφνικά ακούσαμε πολλές κόρνες. Πεταχτήκαμε έξω και αντικρίσαμε δεκάδες αυτοκίνητα που, όπως μας είπαν, έρχονταν από την Κυθρέα. Είχε καταληφθεί το χωριό και έψαχναν να μείνουν σε ένα μέρος ασφαλές. Δεν πέρασε ωστόσο πολλή ώρα και άρχισαν να ακούγονται χιλιάδες πυροβολισμοί. Μεγάλος πανικός. Προσπαθούσαμε να μαζέψουμε τα απαραίτητα, να τα πετάξουμε στο αυτοκίνητο και να φύγουμε. Αυτά έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα. Ο αδερφός μου είχε μια μηχανή για μάχα. Ανεβήκαμε άρον-άρον πάνω και τρέχαμε, ενώ οι σφαίρες ηχούσαν από όλες τις κατευθύνσεις. Σε λίγο είδαμε τα ελικόπτερα των Ηνωμένων Εθνών που κάνανε κύκλους από πάνω μας για να προστατεύσουν την περιοχή που μετακινούταν ο άμαχος πληθυσμός. Προχωρήσαμε πολύ και φτάσαμε στο δασάκι της Άχνας που είχε γίνει τότε καταβλισμός προσφύγων υπό την προστασία των Άγγλων. Η οικογένεια του θείου μου αργούσε να φανεί. Αργά το βράδυ όμως τους βρήκαμε. Ήταν 6 άτομα και ήταν όλοι καλά ευτυχώς. Την ώρα της φυγής είχαμε ξεκινήσει μαζί. Αυτοί όμως πήραν άλλο δρόμο, γιατί το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο με τέτοιο τρόπο που δεν τους επέτρεπε να μας ακολουθήσουν αμέσως. Στο πρώτο στενό έπεσαν πάνω σε τάγκ. Κατευθείαν άφησαν το αυτοκίνητο και τράπηκαν σε φυγή με τα πόδια. Για καλή μας τύχη, ήμασταν από τα τελευταία σπίτια στο χωριό και εγκαίρως μπορέσαμε να εγκαταλείψουμε και να σωθούμε από τη μεγάλη σφαγή που ακολούθησε. Μετά από όλα αυτά, έπρεπε κάπως να ειδοποιήσουμε την οικογένειά μας ότι είμαστε καλά και βρισκόμαστε σε ασφαλές μέρος. Έτσι και έγινε. Ο πατέρας μου βέβαια, ανησυχώντας, πήρε τα δύο μου αδέρφια και ξεκίνησε για να μας βρει. Όμως, έξω από τη Λευκωσία στο στρατόπεδο της Τύμπου, η σημαία κυμάτιζε ακόμα ελληνική. Είχε λίγο πιο πριν καταληφθεί από τους Τούρκους. Πυροβολούσαν και χμαλώτιζαν όλους όσους περνούσαν από εκεί. Η πιο συγκλονιστική μαρτυρία όμως που με τσάκισε ήταν αυτή της αδερφής μου Χριστίνας και του αδερφού μου του άντρου, οι οποίοι βρίσκονταν μαζί με τον πατέρα μου καθοδόν για την Άσια, όπου στο στρατόπεδο της Τύμπου οι Τούρκοι στρατιώτες σταμάτησαν το λεωφορείο που οδηγούσε ο πατέρας μου και πυροβολώντας τον τραυμάτισαν. Στη συνέχεια με την απειλή των όπλων τους κατέβασαν κάτω από το λεωφορείο, όπου ο 9χρονος αδερφός μου άρχισε να τρέχει για να σωθεί. Η αδερφή μου, 5 χρόνια μεγαλύτερη, του φώναζε απελπισμένο να σταματήσει και να σηκώσει τα χέρια ψηλά, ενώ προσπαθούσε να σταματήσει τους Τούρκους στρατιώτες να μην πυροβολήσουν. Εκείνος την άκουσε και έτσι γλίτωσε από βέβαιο θάνατο. Αφού παραδόθηκε, τους έβαλαν όλους στο λεωφορείο και διέταξαν τον πατέρα μου να οδηγήσει προς κάποιο μέρος που ήταν και άλλοι εχμάλωτοι μαζεμένοι. Ο πατέρας μου χτυπημένος δεν μπορούσε να οδηγήσει και ούρλιαζε από τον πόνο. Όταν έφτασαν στο μέρος που ήταν και άλλοι κρατούμενοι, η αδερφή μου φρόντισε την πληγή του πατέρα μου και αυτή είναι η τελευταία φορά που τον είδε. Τα αδέρφια μου μεταφέρθηκαν σε ένα στρατόπεδο με γυναικόπαιδα, όπου για 2 μερόνυχτα τους κρατούσαν εχμάλωτους και μετά αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο πατέρας μου βρίσκεται ανάμεσα στους 2.000 αγνοούμενους που αποτελούν και την πιο μεγάλη πληγή της τουρκικής εισβολής και που ελπίζουμε και ευχόμαστε έστω και τώρα να βρούμε κάποια στοιχεία.
πενταδάχτυλο βογγά. Μου γκρίζει αναστενάζει που το βαρύν του τον καμό και το πολύ μαράζει. Νιώθει τον πόνο πάνω του τα τάγκς και τα κανόνια και καρτέρα να φύουσει κι ας επέρασαν χρόνια, κι ας επέρασαν χρόνια. Άρχισε λύση να βρεθείτε μου Κύπρος να λευτερωθεί. Το μοιρασμένο μας νησί πάλε να ξαναενωθεί. Το μοιρασμένο μας νησί πάλε το φως να ξαναδεί. Βρουν λύση σύντομα ουλί μας να χαρούμε ξανά τζιθκιο κοινότητες πάλε μαζί να ζούμε. Ελπίζουμενοι στο Θεό είναι η στιγμή να έρθει να δει κι ο πενταδάχτυλος χαρές και ζιαφέτη, χαρές και ζιαφέτη. Άρχισε λύση να βρεθεί Θεέ μου η Κύπρος να λευτερωθεί. Το μοιρασμένο μας νησί πάλε να ξαναενωθεί. Το μοιρασμένο μας νησί πάλε το φως να ξαναδεί. Αχ Θεέ μου, λύση να βρεθεί. Ο καημός της μάνας. Ένα τραγούδι της Στάλος Γεωργίου και του Βασίλη Παναγή. Όταν πήρα στα χέρια μου τους στίχους του τραγουδιού, άρχισαν να ξυπνάνε μνήμες μιας δύσκολης εποχής, μιας εποχής που σημάδεψε για πάντα τη ζωή μου και εμένα και της οικογένειάς μου. Ένιωσα ξανά εκείνη την αίσθηση της αγωνίας, της απόγνωσης, του φόβου, εκεί που μπερδεύονται όλα αυτά και δεν ξέρεις ακριβώς τι είναι αυτό που συμβαίνει μέσα σου, αλλά και γύρω σου. Το τραγούδι μιλάει για μια μάνα που ψάχνει το παιδί της μέσα στους χιλιάδες αγνοούμενους αυτού του άδικου πολέμου. Μια μάνα που περιμένει να ακούσει πότε θα γίνει η ανταλλαγή των κρατουμένων για να πάει στην πλατεία Σολομού ή στη ξενοδοχειακή σχολή, εκεί που τότε γινόταν η συνηθισμένη αυτή διαδικασία. Όπως η δική μου μάνα, που μαζί με μας τα πέντε της παιδιά, περιμέναμε καρτερικά μέσα στο λιοπύρι να δούμε το δικό μας άνθρωπο να έρχεται. Και αυτή τη φορά δεν ήταν ανάμεσα στους αιχμαλώτους. Με τη φωτογραφία του στα χέρια μας ρωτούσαμε τους ανθρώπους που γύριζαν αν τον είχαν δει κάπου. Δυστυχία. Κανείς δεν ήξερε τίποτα. Και ξαναπηγαίναμε και βλέπαμε στην ανταλλαγή να δίνουμε εμείς πέντε λεωφορεία γεμάτα αιχμαλώτους και οι Τούρκοι να μας δίνουν ένα. Και αυτό να μην είναι καλά-καλά γεμάτο. Αυτό γινόταν στην ανταλλαγή αιχμαλώτων. Ώσπου μια μέρα είπαν ότι σταματάει η ανταλλαγή. Δεν υπάρχουν άλλοι αιχμάλωτοι και να πάμε να ψάξουμε τους ανθρώπους μας στους ομαδικούς τάφους του πραξικοπήματος. Ό,τι όμως και να ισχυρίστηκαν, οι μαρτυρίες υπάρχουν. Όλοι ξέρουμε πότε χάθηκαν τα ίχνη των δικών μας ανθρώπων. Ο δικός μου πατέρας συνελήφθη έξω από το στρατόπεδο της Τύμπου στις 15 Αυγούστου. Ξέρουμε ότι ήταν πληγωμένος από σφαίρα στον ώμο.
Μαζί του ήταν και τα δύο αδέρφια μου, που αφού τους χώρισαν από τον πατέρα μου, τους κράτησαν 2 μέρες σε στρατόπεδο συγκέντρωσης και μετά τους άφησαν ελεύθερους. Η αδερφή μου ήταν μόλις 14 χρονών και 9 ο αδερφός μου. Ο πατέρας μου αγνοείται ακόμα. Έμπεινε ο χρόνο τσεύκηκε. Πάλε που τη ζωή μου μ' ακόμα ένε φανήκε να έρχεται το παιδί μου. Η του Νιούλης που φύγε να πά να πολεμήσει έχει που τότε σκαρτερό κι ακόμα να γυρίσει. Είσαι στον πέντα δάχτυλο, φκιόρο για να μυρίζεις. Οι ρίζες σου ένα τζάμε, στον τόπο σου πουρίζεις. Έγινε καμανούλα μου, έναν με τα χωράφια. Ω να στραφείτε να σέτε, μες στο χορκό σημάδια, μες στο χορκό σημάδια. Είχα πάρει τζιβρεμέ ξανά και ξύπνησε με. Είχα πάρει μπαυνοούμενο και αναστάτωσε με. Εν το είχα πάρει μπορκετέ μες στα ορώματα μου και καυκή μου τα σώθηκα και κρούζει την καρδιά μου. Μάνα, με με γυρεύκετε και με με καυτεράτε. Πέτω του κόσμου και τους λάς κοτσίποδα που πάτε. Είσαι στον πέντα δάχτυλο, φτιώρο για να μυρίζεις. Οι ρίζες σου ένα τζάμε, στον τόπο σου πουρίζεις. Έγινε καμανούλα μου, έναν με τα χωράφια. Μπορεί να στραφείτε να σέτε, μες στο χορκό σημάδια. Έγινε καμανούλα μου, έναν με τα χωράφια. Να στραφείτε να σέτε με στο χορκό σημάδια, με στο χορκό σημάδια, με στο χορκό σημάδια.